Να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε, πώς με λέει, με ένα σεντεράκι με λέει. Θα ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Σαντορινέο, που είναι ακόμη στο Ηράκλειο, έτοιμος να επιστρέψει. Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, σεντεράκι. Μπορούμε, εντάξει, έχεις περάσει ελέγχους αυτά, ή ναι, είσαι κομπλέ. Ναι, μια χαρά όλα. Λοιπόν, έλεγα ότι η ΑΕΚ, να σα πω δηλαδή δύο πράγματα σου, που ανέφερε και στον πρόλογο και τα βάζει με τη σειρά. Ότι η ΑΕΚ περισσότερο για μένα ήταν δύσκολο, υπήρχε ένα βαθμό δυσκολία λόγω των προβλημάτων που είχε, αλλά η ΑΕΚ το έχει αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνάει αυτά τα προβλήματα απουσιών. Και έλεγα ότι και ο Όφη, από την άλλη πλευρά, αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που και εκεί το βάλει στο τέλος, που θα μπορούσε να είχε δεχθεί άνετα και άλλα γκολ στη συνέχεια, ανεξαρτήτως αν ήταν με τον Νιόμπλια, με τον Νταμπράουσκα, με τους μεγάλους, πάντα είχε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε ανατροπή, ο Παναθηναϊκός είχε περάσει στις αρχές πολύ εύκολα, ο Άρης κέρδισε πρόσφατα, τον κέρδισε πρόσφατα στο Ηράκλειο. Και εσύ είχες όλη την εικόνα του αγώνα, του χθεσινού. Τι λες? Ναι, ξεκινώντας για το παιχνίδι της ΑΕΚ σε σχέση με τις απουσίες, θυμάστε, λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι κάτι που αντιμετώπισε η ΑΕΚ για πρώτη φορά. Δηλαδή, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς χρειάστηκε να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες. Είχε σοβαρούς τραυματισμούς με τον Τσούμπερ, με τον Κατσίνοβιτς, με τον Ελιάσον. Είχε φτάσει κάποια στιγμή να παίζει με 10 απουσίες ό,τι αφορά την αρχική δεκάδα. Κι όμως φαινόταν αυτό που έλεγε ο Ματίας Αλμέιδα, ότι έχει εμπιστοσύνη στο γκρουπ, η ομαδική δουλειά, πόσο πολύ εστιάζουν ένα στον άλλον, αυτά που έχει ζητήσει ο Αλμέιδα, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία υπάρχουν πολύ καλά φυτεμένα μέσα στο μυαλό των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, εκθέσεις η ΑΕΚ πήγε να παίξει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι, ο Όφης στο γήπεδο του δεν τα έχει πάει καλά, έχει κάνει μόνο 2 νίκες, έχει βάλει μόνο 6 γκολ. Αλλά με τον Νταμπράουσκα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Γιατί, για παράδειγμα, εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, παραλίγο να τον κερδίσει παίζοντας στη Λεωφόρο με παίκτη λιγότερο από το 1 το λεπτό και ισοφαρίστηκε στο τέλος 1-1. Στη Τούμπα, αν θυμάμαι καλά, έχει έρθει 0-0. Με τον Ολυμπιακό, ενώ είχε κινδυνεύσει αρκετές φορές, στο τελευταίο δεκάλεπτο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να το κάνει το 2-2 στο Καραϊσκάκης. Άρα είναι μια ομάδα. Μάλλον εκτός έδρας όμως περισσότερο. Δηλαδή, ομάδα εκτός έδρας, αλλά σαφώς, κοίταξε να δεις. Τη ταιριάζει περισσότερο σαφώς, αυτό. Πολύ καλύτερη. Mm-hmm. Σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν ειδικά στο πρώτο γύρο. Ναι, ναι, εχθές έλεγα ότι αν έβλεπες τη στατιστική, σε συνθήκες έντασης, πίεσης κτλ., είναι τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά το PPDA που λέμε πόσες πάσεις επιτρέπει στον αντίπαλο, ήταν πίσω mm-hmm. από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και σε ό,τι αφορά το challenge intensity ήταν πίσω από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό γιατί έχει γίνει αυτό με τον Νταμπράουσκα. Και σε σχέση με το πάθημα που είχε με το παιχνίδι με τον Άρη. Γιατί με τον Άρη ανέβηκε να πάρει την κατοχή της μπάλας, να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Και εκεί δεν τα κατάφερε, είχε αφήσει πάρα πολλούς χώρους πίσω. Εδώ ο Όφη, δηλαδή στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν πολύ καλύτερος. Ήταν δηλαδή μια ομάδα που ναι, μεν ανέβασε την αμυντική του γραμμή ψηλά, αλλά δεν είχε μεγάλες αποστάσεις. Είχε συνοχή. Αλλά πραγματικά πέσε σε μια ΑΕΚ η οποία για 60-65 λεπτά, χωρίς να δημιουργεί τις πολλές φάσεις, έτσι. Έχει δημιουργήσει, ας πούμε, στα Γιάννα που έχασε, έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερες και κλασικότερες ευκαιρίες από το χθεσινό άνετο που διαμορφώθηκε 3-0. Αλλά χωρίς να δημιουργεί τις πολλές φάσεις, είναι μόνιμα στο δεύτερο μισό του γηπέδου και πιέζει ασφυκτικά τον Όφη. Μια πίεση που ξεκινάει στα 10 μέτρα από την περιοχή και δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα, δεν τον αφήνει να πιάσει μπάλα. Και ξέρεις τώρα, σε τέτοιες συνθήκες, αμήνε σε μια φορά, αμήνε σε δεύτερη, άντε ξανά επίθεση, άντε ξανά επίθεση. Δεν κουράζεται μόνο το σώμα, εξασθενεί και το μυαλό. Εκεί λοιπόν εξαναγκάζει και τον αντίπαλο σε λάθη. Είχε και την απουσία του Βόρου που είναι πολύ σημαντικός από την αμυντική γραμμή του Όφη. Σωστό. Όταν υπάρχει και δεδομένη ποιότητα ποδοσφαιριστών, όπως ο Τσούμπερ, όπως ο Άμπραμπατ, όπως ο Κατσίνοβιτς, όπως ο Μάνταλος, είναι πολύ λογικό να τα εξοπλίσει. Το δύσκολο, Γιάννη. Επειδή είπες για τις απουσίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν, για μένα η πιο κομβική περίοδος ήταν όταν έχασε ταυτόχρονα Ελίασον και Κατσίνοβιτς, γιατί όπως και να το κάνουμε, ήταν οι παίκτες που είχαν όχι απλά ξεχωρίσει, αλλά έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι της. Εκεί δοκιμάστηκε πάρα πολύ. Και δοκιμάστηκε ενώ σε κάποια παιχνίδια, σε μια σειρά αγώνων. Το χθεσινό ήταν απλά ότι τις έλειπαν και οι δύο βασικοί. Το δίδυμο στην επίθεση, που είναι και διαφορετικός ο ρόλος τους και διαφορετική δουλειά που κάνουν. Δηλαδή δεν έλειπε μόνο ο Λιβάη ή έλειπε μόνο ο Αραούχο. Αυτό ήταν μόνο η δυσκολία. Κατά τα άλλα, η ομάδα που δουλεύει καλά τους βρίσκει τους μηχανισμούς της και με τον αναπληρωματικό. Αλλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι παίχτες. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
Ναι, θα συμφωνήσω και έχει δίκιο. Δηλαδή, τη θέλει το πρώτο σκόρερ ο Λιβάν Γκαρσία που κάνει τρομερά πράγματα με στο γήπεδο. Και ο Αραούχο που για μένα είναι ο MVP όλη τη σεζόν, ό,τι και αν κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί η μετάλλαξη του Αραούχο είναι εντυπωσιακή. Και όμως, ενώ δεν αναπληρώθηκαν, έτσι, ούτε ο Τσούμπερ μπορεί να πει ότι μπόρεσε να λειτουργήσει ως φορ, δηλαδή περισσότερες φορές τον έβλεπε από τα αριστερά από τα δεξιά να προσπαθεί να δημιουργήσει χώρους, να βγάλει υπεραριθμίες. Ούτε ο Πινέδα μπόρεσε να λειτουργήσει ως Αραούχο, γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η ΑΕΚ βρήκε με διαφορετικό τρόπο τα κολ και τις φάσεις. Με έναν Άμπραμπατ αναγεννημένο. Δεν φαίνεται η βιολογική του ηλικία μέσα στο γήπεδο. Τον κάνει 25-26 χρονών, καταπίνει τα χιλιόμετρα, δίνει φοβερές μάχες. Επένδυσε πάρα πολύ η ΑΕΚ στην πλευρά του Άμραμπατ, ειδικά στο πρώτο δύσκολο ημίχρονο, παρά στη πτέρυγα με τον Κατσίνοβιτς. Και τελικά βρήκε δύο γκολ, γιατί ήταν σε επίκαιρες θέσεις και έχει αυτόν τον τρόπο και την προσωπικότητα να τον λογαριάζουν οι αντιπαλοί. Γιατί το λέω αυτό στο πρώτο κόλλο, για παράδειγμα, που κοιμήθηκε με ένα τρόφι, ήταν πολύ έξυπνη η πάσα του Μάντου. Ο ίδιος μου είπε ότι το έκανε ενστικτοδός, δηλαδή δεν ήταν κάτι που είχαν δουλέψει στην προπόνηση οτιδήποτε άλλο, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν ακλαστικά, είδε την κίνηση του άνθρωπου. Αυτό είναι το χάρισμα, αυτό είναι το ταλέντο. Είδε το κενό, του πέρασε την μπάλα. Ο Πασαλίδης ήταν κάποιος άλλος παίκτης που να μην έκανε αυτή την προβολή. Αλλά επειδή ο Άμπραμπατ έχει και ένα δυνατό σουτ, κάνει την προβολή, τον ξεκυλάει. Αλλά παίρνει ύψος. Έχουμε πει, θέλεις και τη ρέντα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και λοιπόν. Ναι, την δημιουργείς όμως. Δεν θυμάμαι. Ναι, εννοείται το κυνηγά, αλλά θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι και καμία ομάδα να έχει κατεμιά πάνω της και να παίρνει πρωτάθλημα. Δηλαδή σε διάρκεια ενός σεζόν, έτσι ένα μάτς που να το παίζει ένα μάτς που μπορεί να παίξει πολλά. Θα σου πω ότι πρέπει να σε πάει εκεί πέρα. Βεβαίως να το κυνηγά, για το κυνηγά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά πρέπει να σε πάρει, παιδί μου, γιατί είναι και κομβικό το σημείο που μπαίνει τον γκολ. Ξέρετε, αλλιώ να πα 0-0 στο ημίχρονο. Δεν είναι από τα μάτς. Ξέρεις, Μπάμπη, που θα διαφωνήσω, δεν είναι από τα μάτς που η ΑΕΚ τα πήρε με τη ρέντα. Δηλαδή, όχι, το λέω με την έννοια ότι πάντα χρειάζεται την μπάλα. Ίδρωσε, δηλαδή αυτό που λέμε ποδοσφαιρική μάχη της Κρήτης, εγώ τη βάπτισα πρωταθληματική γιατί τη θεωρούσα πολύ κομβικό παιχνίδι. Ήταν το πρώτο από τη σειρά των τριών που είχε για αυτή την εβδομάδα. Η ΑΕΚ μόχθησε. Αλλά επαναλαμβάνω με τον τρόπο που έπαιξε, κούρασε το μυαλό των παιχτών του Όφη. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ενδεικτική φάση από το δεύτερο γκολ. Δηλαδή, ο Γιόνσον κάνει το γέμισμα. Στον αέρα, ο Βίντα κερδίζει καθαρά την κεφαλιά. Είναι αστειότητα να ακούω οπουδήποτε ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το είδα και στο monitor. Είναι μια αέρια διεκδίκηση που ο Βίντα κερδίζει την μπάλα. Προσπαθεί και βγαίνει ο Μαντάς να καθαρίσει τη φάση. Ο Πασαλίδης πάνω στο πανικό. Εκεί κάνει μεγάλο λάθος. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, θέλει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του. Γιατί δεν έχει επιτρόμενη πίεση. Εκεί πέρα πρέπει να δει τον goalkeeper, πρέπει να του μιλήσει ο goalkeeper. Είναι αυτό που σου είπα, Μπάμπη. Δηλαδή, δεν είναι κοντά του κάποιος. Είναι πανικός, αλλά δεν είναι χωρίς λόγο. Γιατί για 60 λεπτά η ΑΕΚ τους έχει λιώσει εντός εισαγωγικών. Δηλαδή τον έχει βάλει τον Όφη σε μια διαδικασία συνεχώς να μείνεται και να έχει την μπάλα γύρω από την περιοχή του, μέσα στην περιοχή του. Γύρω από την περιοχή του. Εννοείται ότι πνευματικά, γιατί σαν φάση δεν είναι δίπλα κάποιος που παίζει να φοβηθώ. Όχι, όχι. Απλώς δεν έχουν συνεννοηθεί δυο τους. Και κάνει την κακή απόκρουση. Σου δημιουργεί μια αύξηση. Αίσθησε κινδύνο, έναν πανικό όπως λέμε. Δίνει στον Άμπραμπατ, το Άμπραμπατ έχει την ποιότητα να σκαστώ σου, να τη στείλει στα δίκτυα, να κάνει το 2-0 και γεια σα. Αλλά έχουν σταθεί όλοι στο Μάνταλο, το πάρα πολύ σωστά. Έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, τον αποτέλεσμα Ματέα Αλμέιδα ω οκτάρι. Έχουν σταθεί και δικαιολογημένα στον Άμπραμπατ που έχει βάλει τα δύο κολ. Στον Κατσίνοβιτ, έτσι που συνεχίζει να σκοράρει και αυτή τη φορά σκοράρε εκτός έδρας. Αλλά τον τερματοφύλακα τον θέλει. Τη στιγμή που το παιχνίδι θα τον χρειαστεί. Και εγώ θα έβαζα στους διακριθέντες και ξεχωριστούς της χθεσινής νίκης και τον Αθανασιάδη. Γιατί μετά το 1-0 αντίδραση του Όφη τον έφερε με δύο σούτ εντός περιοχής. Το ένα του Μπάκιτ που χρειάστηκε να πέσει με τα πόδια στην αριστερή γωνία και να βγάλει. Αλλά το δεύτερο του Παλογιάννη ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί ο Παλογιάννης το κάνει απευθείας. Το κάνει με δύναμη. Υπάρχει πολλοί κόσμος μπροστά. Είναι χαμηλά. Και η μπάλα κάνει γκέλ πριν φτάσει στον Αθανασιάδη. Σκάει στο έδαφος και παίρνει ύψος. Είναι πολύ δύσκολη η επέμβαση στον Αθανασιάδη και είναι κομβικό σημείο. Είναι αμέσως μετά το γκολ του Άμπραμπατ. Είναι λίγο πριν μία ομάδα πάνω στα αποδυτήρια. Και εδώ ο Αθανασιάδης έχει κάνει δύο σπουδαίες αποκρούσεις. Ίσως είναι και για τον ίδιο. Ξέρεις, το χρειαζόταν περισσότερο και ο ίδιος, γιατί κακά τα ψέματα το τελευταίο καιρό είχε κάνα δύο φάσεις που έμπαινε και η κουβέντα. Την είχαμε κάνει νομίζω και μαζί, την είχε, το είχες αναφέρει. Μήπως στα play-off μπει πια ο Στάνκοβιτς. Δηλαδή το οποίο δεν έχει να κάνει, ξέρεις, με την απόδοση. Έχει να κάνει περισσότερο με την ισότητα των αποδυτηρίων. Ναι. Γιατί έλεγα τον Αθανασιάδη, μπορεί κάποιος να θυμηθεί, ξέρω εγώ, τη λανθασμένη έξοδο στα Γιάννενα. Λάθος με τον Ιωνικό, ξέρω εγώ, στον κόλ του Σεμπά που μπαίνει στην κλειστή γωνία κτλ. Αλλά ο Αθανασιάδης με τις επεμβάσεις του έχει δώσει βαθμούς. Στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια,
εκτινάζεται και αποκρούει το σούτ Μπερνάρ. Στο Καραϊσκάκη στο 0-0 έχει πιάσει το τέταρτο του Μπακαμπού. Ο βοηθός έχει σηκωθεί σε μεάκι. Όταν είδαμε το ρηπίδι, δεν ήμουν τόσο σίγουρος ότι ήταν offside του Μπακαμπού. Ναι, μπράβο, ναι, με τον Ατρόμητο, όσο το παιχνίδι ήταν 0-0, ο Κέρτανς να του κάνει ένα διαγώνιο μέσα από την περιοχή που τεντώνεται και το βγάζει. Τώρα στην Κρήτη, στην κρίσιμη ώρα, βγάζει δύο πεμβάσεις. Δηλαδή, ο Θανασιάδης έχει δώσει πολλούς βαθμούς στην ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ο Ρώα με τον Αλμέιδα τον έβαλαν βασικό. Ο Ρώα είναι της χρονιάς. Τον εμπιστεύεται ο Αλμέιδα. Ο Ρώα την παίρνει την αποφασία. Ουσιαστικά γι' αυτό αν έχει ο Αλμέιδα μαζί του για να το επιλέγει. Συμφωνώ και εσείς, κάποιος μπορεί να σου πει: εντάξει, Γιάννη, γι' αυτό είναι και ο goalkeeper, για να πιάνει και κανένα δυο σουτ. Αλλά δεν έχει σημασία. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί και αυτά τα δύο σουτ όμως είναι σημαντικά. Γιατί αν σου γίνει το ένα-ένα πα από ετήρια στην πρώτη σχεδόν φάση, μια-δύο φάση. Λες, όπα. Πέφτει και πίσω. Όπως α πούμε για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό ότι η ΑΕΚ μπαίνει και με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί τελειώνει το μάτς. Μου ήρθε στο μυαλό και η παλιά του Μπράμπετς που είναι πολύ δύσκολη επέμβαση στο Θανασιάδη. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εγώ θυμάμαι τη ρίση του Νίκου Σαρκάνη, ο οποίος είχε πει κάποτε ότι η μεγάλη ομάδα του τερματοφύλακα, τον καλό γκολ και τον θέλει στις μία-δύο φάσεις. Δεν είναι όπως τη μικρή ομάδα από τερματοφύλακα, σε ομάδα που θα χάσει 3-0 και θα έχει πιάσει 5. Μεγάλος goalkeeper λέει, και εκεί τον χρειάζεται και μεγάλη ομάδα, τον θέλει στη μία-δύο φάση. Εκεί για παράδειγμα που ο Ολυμπιακός έχει τον Πασχαλάκη στο μάτς με τον Όφη. Ο Πασχαλάκης έχει δώσει βαθμούς στον Ολυμπιακό. Μπορεί όλοι να εκθιάζουν, ξέρω εγώ, τον Πιέλ ή τον Μπακαπού ή τον Χάμες ή τον Φορτούνη κτλ. Αλλά ο Πασχαλάκης έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό ορθίο στη Τούμπα, στο 0-0. Του κράτησε την νίκη με τον Όφη με 2-4 επεμβάσεις. Τώρα λέμε για του τερματοφύλακες. Ναι, συμφωνώ. Αν ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό, ο Κοτάρσκι έχει κάνει καλές επεμβάσεις στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολύ καλοί τερματοφύλακες στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα το δεύτερο γκολ. Όχι μόνο το δεύτερο γκολ. Με το που άρχισε το δεύτερο μήχρονο, την ΑΕΚ την έβλεπε πιο σίγουρη. Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πιο έντονη προσωπικότητα. Δηλαδή φαινόταν πιο αποσκυλούς στο παιχνίδι ότι το δεύτερο γκολ ήταν ζήτημα χρόνου. Μπήκε και του Κατσίνοβιτς, θα μπορούσε να μπει και το τέταρτο με τον Φαν Βέρτ. Εκεί το κάνεις εύκολο. Ναι, όταν βάζεις το δεύτερο γκολ, το κάνεις εύκολο πλέον για σένα. Δεν σου φεύγει. Για να σου τραβώσει το μάτι, πρέπει να δεχτείς να μείνει 2-0 και να σου γίνει κανένα φάση το 80% και να μπει σε μια περιπέτεια. Αλλά η ΑΕΚ ξέρει να το διαχειριστεί. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Δεν το έχει διαχειριστεί. Είναι και η υγεία μια ομάδα, είναι και ο χαρακτήρα μια ομάδα. Δηλαδή η περσινή ΑΕΚ το είχε κάνει 0-3. Ναι, συμφωνώ. Τελείωσε το μάτς 3-3. Και με κακή διαιτησία και τα λοιπά, αλλά τελείωσε 3-3. Έγινε όμως για κάποιο λόγο. Να σου στραβώσει εκεί που δεν το περιμένει. Ναι, συμφωνώ. Εχθές η Λίβερπουλ 7-0 την United με 1-0 το ημίχρονο δεν περίμενε κανένα. Έγραψε ιστορία, ας πούμε. Θέλω να το πιάσουμε αυτό. Ποτέ δεν ξέρει. Γι' αυτό το ανέφερα για να το προγραμμάσω. Λόγω τη επικαιρότητα και του αγώνα και αυτά και τα λοιπά. Δεν το πήρα χαμπάρι. Και το βλέπω κάποια στιγμή στο Facebook, ξέρεις ότι. Έχω ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό το ντέρμπι. Και βλέπω 7. Και λέω: Τι 7 τώρα, λέει, πλάκα κάνω. Συμβαίνει. Και πήγαινε και φαβορή μετά από χρόνια η United. Είχε, το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι πήγαινε και. Μπορώ να πει σε καλύτερη κατάσταση ήταν η United από τη Liverpool. Το τελευταίο. Και ξέρω μπάλα. Μπάλα. Μπράβο, και σε βάθος χρόνου η United παίζει καλύτερα από τη Λίβερπουλ τους τελευταίους τρεις μήνες με τα αποτελέσματα. Η United θα είναι σίγουρα στο Champions League. Η Λίβερπουλ προσπαθεί να μπει στο Champions League. Την επόμενη αγωνιστική η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει γκέλα. Η United όχι και βαθμολογικά να αποκατασταθεί. Αλλά όταν μιλάμε για τα ντέρμπι, βλέπουμε έτσι πόσο διαφορετικό είναι και η Λίβερπουλ που έγραψε ιστορία. Δηλαδή είναι πιο βαριά ήταν τη ΑΕΚ, της United διάβαζα το 1931. Είναι η μεγαλύτερη νίκη τη Λίβερπουλ απέναντι στη United. Ένα τρομερό σκορ έτσι το. Αυτό που έβγαλε η ομάδα του Κλόπ, όλη αυτή η έκρηξη. Αλλά είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί δηλαδή να στα κάνει όλα, να σε τιμωρήσει για το οποιοδήποτε λάθος σου, να είσαι τυχαίος και να μην την πατήσεις. Μπορεί να στα δώσει όλα σε ένα παιχνίδι, να κάνεις 10 ευκαιρίες και να βάλεις 7 γκολ. Μπορεί να κάνεις 15 ευκαιρίες και να μην βάλεις ούτε ένα. Έτσι είναι η μπάλα. Πάμε τώρα στο μάτς. Πάμε για το μάτς με τον Ατρόμητο. Το θέμα ή το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν δύο πράγματα που θα υπολογίσει προφανώς ο Αλμίδα. Πρώτον, ότι ακολουθεί και το τέρμι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή είναι δύσκολο το μάτς. Αλλά και υπάρχουν και τις κάρτες. Τι κάνει εκεί. Τι θα κάνει. Εμείς μπορεί να το σκεφτόμαστε και να το συζητάμε και να λέμε: Α, ο προπονητής θα πρέπει να σχεδιάσει μια ομάδα για τα δύο επόμενα μάτς. Δεν έχει τελειώσει αυτή την κουβέντα, Αλμίδα, και νομίζω ότι το έδειξε και χθες. Δηλαδή, τον μαθαίνουμε και πράγματα αυτά που μας λέει τα εννοεί. Για τον Αλμίδα υπάρχει μόνο το επόμενο μάτς.
Εχθές δηλαδή σκεφτόμουν μήπως ξεκούρασε τον Κατσίνοβιτς, που είναι το σημαντικό παίκτη. Καμία σχέση. Yeah. Εχθές περίμενα μήπως ξεκινούσε τον Ελίας, τον Ελίας, τον Ελίας, τον καμία σχέση. Δεν μα δεν προστάτεψε ούτε για κάρτε. Δεν προστάτεψε κανέναν. Κανονικά σου λέει υπάρχει αυτό το μάτς, μπαίνω, κερδίζω. Μπαμπή, συγγνώμη λίγο. Εδώ υπάρχει και μια παγίδα δηλαδή. Αν καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι ο προπονητής δεν πολύ υπολογίζει το πρώτο μάτς και σχεδιάζει το επόμενο, ξέρεις, πολύ εύκολα γίνεται η γκέλα. Ο Αλμέιδα αυτό το έχει τελειώσει. Άρα τώρα το επόμενο μάτς είναι Ατρόμητος. Τέλος. Τελεία. Εκεί λοιπόν τώρα με τον Ατρόμητο έχει επιστροφές. Έχει το Σιμάνσκι που εξέτησε. Έχει τον Αραούχο έτσι που εξέτησε. Θα κάνει περισσότερες προπονήσεις ο Μοχαμαντή. Θα κάνει περισσότερες προπονήσεις ο Πάολο Φερνάντες. Και απομένει να μάθουμε τώρα, επειδή συμπλήρωσε κάρτες ο Άμραμπατ, αν θα αγωνιστεί τώρα ο Άμραμπατ, πού θα αγωνιστεί. Ή με τον Ολυμπιακό ή στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ανάλογα με τα αγωνιστικά στοιχεία και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Λογικά με τον Ατρόμητο, δηλαδή τον δήλωσε λογικά για να τσέχει όλους με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν το ξέρει, γιατί υπάρχει και ο Πάολο Φερνάντες που γυμνάζεται. Ανάλογα. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί να μην τον έχει με τον Ολυμπιακό που έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία, σου λέει πάω στον Ατρόμητο, έχω παίχτες. Γιατί μπορεί να έχει τον Ελίασον πιο έτοιμο, να έχει τον Κατσίνοβιτς, Ελίασον, έχει παίχτες. Έχει επιλογές, έχει επιλογές. Και γι' αυτό λέμε ότι η μεγάλη σκίση της ΑΕΚ, η προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου είναι το ρόστερ της. Ότι έχει, να πω, 25 παίκτες. 25 παίκτες που αντιμετωπίζονται ισότιμα, που πράγματα όπως μας το είπε και ο Μάνταλος μετά το μάτς, δεν έχει σημασία ποιος παίζει πού. Είναι η ομαδική δουλειά. Αυτό είναι κατάκτηση του Αλμέιδα. Αυτός είναι και ο οδηγός. Και ο Γαλανόπουλος είχε ενοχλήσει. Είχε ενοχλήσει ο Γαλανόπουλος. Ναι, είχε ενοχλήσει και είχε μείνει εκτός από πόλη. Θα δούμε. Θα δούμε για την κατάσταση του Γαλανόπουλου. Ναι. Η ΑΕΚ έφυγε σήμερα. Να πούμε εδώ, έφυγε με την πτήση των 10. Γιατί στο αεροδρόμιο εδώ στο Ηράκλειο γινόντουσαν εργασίες μέχρι και χθες και δεν επιτρέπονταν οι βραδινές πτήσεις. Έμεινε κοινό. Okay. Θέμα συζήτησης είναι ότι θα ετοιμαστεί το καινούργιο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το οποίο Καστέλι απέχει 30 χιλιόμετρα από την πόλη. Χωρίς να υπάρχουν και μέσα μεταφορά σταθερής τροχιάς. Δηλαδή εδώ γίνεται μεγάλη κουβέντα. Όπως γίνεται μεγάλη κουβέντα και γενικά για τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή γίνεται συζήτηση για την κατάσταση που υπάρχει στο ΚΤΕΛ, για την κατάσταση που υπάρχει στις κοινωνίες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Ξέρεις, όλα, και καλό είναι αυτό, ότι μέσα από μια εθνική τραγωδία όπως αυτή που έχουμε βιώσει τα Τέμπη και δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται, δηλαδή μας έχει στοιχειώσει, μας έχει κατσιάσει την ψυχή που λέμε. Αλλά πλέον όλοι γίνονται υπόλογοι και γιατί το αναφέρω και έτσι πρέπει, οι θεσμικοί φορείς είναι υπεύθυνοι και πρέπει να είναι υπόλογοι. Το αναφέρω γιατί ο κόσμος σου εξασπά. Το βλέπεις στο γήπεδο, ανεβαίνουν πανό. Μα αυτό εμένα το πιο ισχυρό μήνυμα. Θέλει να εκφραστεί, έτσι. Το πιο ισχυρό μήνυμα της 25ης αγωνιστικής ήταν αυτό. Ναι, συμφωνώ. Μπάλα θα ξαναδούμε. Μπάλα βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Μπάλα βλέπουμε πλέον τρεις μέρες, τέσσερις. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, για μένα μήνυμα. Είναι δύσκολο σε αυτό το κλίμα, ξέρεις, να προσπαθείς να. Πώς να το πω, να απομονωθείς και να δεις τη δουλειά σου εχθές. Για την εθνική τραγωδία του Ντεμπόν, το είπε και ο Άμραμπατ, το είπε και ο Μάνταλος. Ξέρεις, δεν είναι αποκομμένη. Και είναι σημασία να το ακούς από Έλληνα, τον ακούς και έναν ξένο. Δεν είναι αποκομμένη από τα όσα συμβαίνουν στη κοινωνία του ή του Αλμέιδα. Έτσι. Είναι κάτι που πραγματικά έχει συγκλονίσει τώρα, δεν το συζητάμε. Γιάννη μου, να σου ευχηθούμε καλή επιστροφή, αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Ή όχι κάτι άλλο, θα τα συζητήσουμε μετά από αύριο. Είπαμε η επόμενη μάχη. Και σωστά το βλέπουν οι υποπονητές. Αυτό είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ και μετά είναι ο Ολυμπιακός. Είναι το μπόνους. Κοίταξε, το μάτσο των Ατρόμητων για την ΑΕΚ είναι το μπόνους. Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Είναι φαβορί, λογικά θα κερδίσει τον Πανετολικό. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, ή φαινομενικά να το πούμε έτσι, αλλά το μπόνους είναι ο Ατρόμητος. Και θα έχουμε πούμε και πολλά. Κάνει προσπέρασμα. Αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Ατρόμητο, θα έχουμε πούμε πολλά, γιατί το είπα και στον πρόλογο, ότι μετά θα έχει ένα μάτς που μπορεί να πετάει έξω ο αντιπάλος. Κακά τα σώματα, 30 βαθμοί είναι στα play-off, αλλά άλλο να είναι 9 βαθμοί διαφορά. Κοίταξε, έχει άλλο 6, άλλο 3. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στο συν 3 από τον Ολυμπιακό και στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ. Πάει λοιπόν στο συν 6, πάρει τον μάτς από τον Ατρόμητο. Από τον Ολυμπιακό και τον κερδίσει. Πάει στην 8 τον ΠΑΟΚ. Και έχει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον πάει στην 9. Αυτό. Τι να κάνει. Προφανώς είναι 30 βαθμοί στα play-off, αλλά πώς να το κάνουμε τώρα. 9 βαθμοί δεν είναι. Άλλο 3, άλλο 6. Άλλο 9. Ένα τα βήματα. Καλή επιστροφή, Γιάννη. Αύριο το πρωί θα τα πούμε εμείς εδώ. Καλημέρα.